Κυρίως όμως για να πείτε, γιατί αυτός είναι και ο στόχος αυτών των συναντήσεων που ξεκινάμε, σαν δημοτική συνεργασία, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάσαμε Διάλογος με τους πολίτες. Αυτός ο κύκλος συναντήσεων θα γίνει σε όλα τα δημοτικά διαδικασίματα, δεν θα αφήσουμε ούτε ένα πίσω, όσο μικρό και αν είναι, γιατί μας ενδιαφέρει να έχουμε συνεχή επαφή μαζί σας και κυρίως να συζητάμε μαζί σας τα προβλήματα. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια ένα δεύτερο γύρο, ο οποίο πιθανόν να είναι σε ένα χρονικό διάστημα αρκετό μετά από αυτό, όπου εκεί μαζί θα προτείνουμε λύσεις και θα συζητάμε θέματα έτσι ώστε να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. Αυτά θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Και εκείνο που ήθελα να σα πω εγώ απόψε είναι ότι η δημοτική συνεργασία εγκαινιάζει σήμερα αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα 12 του Οκτώβρη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το γεγονός. Επιλέξαμε σκόπιμα αυτή τη μέρα, γιατί ακριβώς ένα χρόνο πριν, σαν σήμερα, 12 του Οκτώβρη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τον συνδυασμό μας. Έχουμε λοιπόν τα εγκαίνια. Τα γυρέθλια. Αυτή την ημέρα και αυτό είναι ο λόγος που επιλέξαμε σήμερα να έρθουμε για πρώτη φορά εδώ. Για διάφορους λόγους λοιπόν επιλέξαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή από το Βρακάσι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίοι λόγοι. Είναι συγκεκριμένοι. Θέλω να σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα. Τι θα σήμαινε αν δεν γινόταν αυτός ο συνδυασμός. Η σημερινή δημοτική πλειοψηφία με την αλαζονία που από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα έχει επιδείξει, αν δεν είμαστε εμείς ο συνδυασμός, ο οποίος 5 ημέρες πριν να καταθέσουμε το ψηφοδέλτιο. 17 Οκτωβρίου ήταν η κατάθεση του ψηφοδελτίου, ξεκινήσαμε, τρίτη μέρα ήταν πέρυσι, τέτοια ώρα περίπου και λίγο αργότερα το βράδυ, με τους καλούς φίλους που συμμετέχουν στον συνδυασμό, στο γραφείο του Γιώργου του Κουρελάκη, να φτιάχνουμε το συνδυασμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σήμαινε αν αυτός ο συνδυασμός δεν φτιαχνόταν, όπου η σημερινή πλειοψηφία δεν θα είχε ένα 50%, αλλά πιθανά ένα 85%, τότε η αλαζονία τη δεν θα είχε τρόπο να μετρηθεί. Αυτό λοιπόν ήταν ένας λόγος και πολλοί άλλοι που αποφασίσαμε ότι έπρεπε να καταβούμε στο ψηφοδέλτιο, να περάσουμε στο ψηφοδέλτιο, γιατί είχαμε κάτι διαφορετικό να πούμε. Και εξάλλου εμείς, ή εγώ προσωπικά, αν θέλετε, γνώριζα τον τρόπο διοίκησης της σημερινής δημοτικής αρχής, γιατί ήταν και περσινή και την έζησα από κοντά. Άρα είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος που φτιάξαμε το συνδυασμό και αποφασίσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή. Εμείς θέλουμε λοιπόν μαζί σας να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, γιατί όπως είπα, θέλουμε μαζί σας να συμφωνήσουμε το πρόγραμμα με το οποίο θα κατεβούμε στις επόμενες εκλογές. Και το λέω αυτό, γιατί θέλω να διαλύσω και την τελευταία αφιλογία του πιο δύσπιστου ανθρώπου, που πιθανόν να πιστέψαμε ότι πριν πάλι ένα χρόνο περίπου, τρεις μέρες ακριβώς μετά τις εκλογές, δηλώσαμε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε το Δήμο στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Κάποιοι πιθανόν να το θεώρησαν ότι ήταν μια δήλωση της στιγμής. Δεν είναι της στιγμής. Ισχύει και σήμερα, επαναλαμβάνουμε τη διαδήλωση και καταλαβαίνετε ότι το εννοούμε αυτό που λέμε. Ένα δεύτερο λόγο που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από το Βρακάσι είναι γιατί πιστεύουμε ειλικρινά ότι το Βρακάσι και το Σύστη είναι η πύλη του Δήμου μας και η πύλη του νομού μας. Και σαν πύλη είναι η πρώτη εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος λοιπόν πρέπει και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τη βιτρίνα του Δήμου μας. Και το λέμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν όλα τα αναγκαία εργαλεία, τα απαραίτητα στοιχεία που μπορούν να μας επιτρέψουν να το κάνουμε. Υπάρχει το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το γνωρίζετε όλοι καλύτερα από μένα. Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Εσείς οι άνθρωποι που αγαπάτε αυτόν τον τόπο, που τον πονάτε αυτόν τον τόπο και που θέλετε πάση θυσία να το δείτε να γίνει κάθε μέρα καλύτερος. Και για σας και για τα παιδιά σας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή τη θέληση, μπορούμε, έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τη φαντασία και μαζί με σας θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε και να φτιάξουμε αυτά που βλέπουμε στο
πλακάσει, στο σύστη, στη μοίρα του, έτσι ώστε αυτός ο τόπος να μπορεί και να προσφέρει αυτά που χρειάζονται για όλους τους κατοίκους να έχουν μια πιο ποιοτική ζωή. Και βέβαια να μπορέσει να έχει τις δυνατότητες, να δώσει τις δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψει να έχουν εργασία. Γιατί στον κάθε τόπο οι άνθρωποι ζουν και μένουν επειδή έχουν εργασία. Όχι επειδή έχουν το σπίτι τους, που μπορεί να έρθει και να το είχε ο πατέρας τους. Αλλά επειδή έχουν εργασία. Είναι η εργασία που σε κρατάει σε έναν τόπο και όχι το σπίτι. Το σπίτι μπορείς να το φτιάξεις στη συνέχεια. Ο τρίτος λόγος που είμαστε απόψε εδώ είναι γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι εδώ στο Βρακάσι παίζεται πραγματικά και στην κυριολεξία το στίχημα που λέγεται Καλλικράτης στον τόπο μας. Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτού του στοιχήματος θα καθορίσει και το μέλλον αυτού του θεσμού, τουλάχιστον τοπικά. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν στη δική σας περιοχή από τον Καποδίστρια του 1999. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι θέλουμε να προσπεράσουμε. Εμείς τιμούμε όλους όσους προσπέρασαν την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ τοπικά. Σεβόμαστε και το έργο του και το έργο του και σε καμιά περίπτωση δεν είναι στο χαρακτήρα μας να μηδενίσουμε αυτό το έργο. Για κανέναν. Όλοι έχουν την πορεία τους, κρίνονται από αυτούς που τους επιλέγουν και είναι και αυτοί οι οποίοι τους δείχνουν τον δρόμο αν θα πρέπει να ξαναμπούν στο ίδιο το γραφείο ή να πάνε στους φίλους. Δηλαδή, ο τελικός κριτής που είστε εσείς. Εσείς αποφασίζετε σε ποιον θα δώσετε αυτή την καρέκλα να κάτσει και σε ποιον θα πείτε όχι. Άρα λοιπόν η επιλογή είναι δική σας, εσείς αποφασίζετε, αφού κρίνετε και κρίνεστε και για τις επιλογές σας και εσείς. Άρα λοιπόν σε κάθε λάθος επιλογή θα πρέπει ο καθένας να λαμβάνει και το μερίδιο της δικής του ευθύνης. Θέλω λοιπόν να πω ξεκάθαρα ότι είναι αδύνατο να συμφωνήσουμε με όλους. Διαφορές θα υπάρχουν πάντα. Και έτσι, αυτό είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας. Μπορούμε μόνο να τις συζητάμε τις διαφορές μας. Μπορούμε να τις διαχειρώσουμε και μπορούμε, αν υπάρχει καλή θέληση από όλους, να φτάσουμε σε μια σύνθεση έτσι ώστε η λύση ή όποια λύση επιλέγει να είναι η καλύτερη για τον τόπο. Γνωρίζετε ότι εδώ εκκρεμούν πάρα πολλά προβλήματα. Για όλες τις δυσκολίες των προηγούμενων χρόνια που περάσαμε. Το παραλιακό μέτωπο που ακούστηκε. Παρά το ότι έγινε μια μελέτη, βρίσκεται προς το τέλος της. Ο μόνος, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει το πρόβλημα που έχει και ακόμη δεν βρήκε τη λύση. Η άρνηση προβλήματος, η ίδρυψη, η αγροτική οδοποιία, το σχέδιο πόλης, το σχολείο, το γήπεδο και ένα σωρό άλλα πράγματα, μικρά και μεγάλα καθημερινά. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε, θα πρέπει να τα σχεδιάσουμε μαζί, να τα προγραμματίσουμε και μαζί να δώσουμε για τις λύσεις. Αυτή λοιπόν την έννοια έχει η συνάντησή μας. Εμείς κυρίως ήρθαμε απόψε εδώ να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας τα προβλήματα. Είμαστε σίγουροι ότι έχετε απορίες, ερωτήσεις, πολλά γιατί. Θα προσπαθήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις σας και στις αμφιβολίες σας και βεβαίως θα μάθουμε από αυτά που θα πείτε. Και αυτό μας χρειάζεται και εμάς. Να είστε σίγουροι ότι αυτά που θα ακούσουμε απόψε θα μας βοηθήσουν και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά και να μπορέσουμε αύριο να συγκροτήσουμε και να φτιάξουμε μια ομάδα, ένα πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ακριβώς αυτά που και εσείς θέλετε και να σας παρουσιάσουμε και στις επόμενες εκλογές να ζητήσουμε την κρίση σας και την ψήφο σας. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς, το λέμε από τώρα, έτσι ώστε ο καθένας να βγάλει το δικό του πρόγραμμα. Εγώ με αυτά τα λίγα λόγια θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και περιμένω από εσάς, από τον κάθε ένα, να τοποθετηθεί, να ρωτήσει, να πάρει τον λόγο και να πει αυτό που ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να ακούσει. Πρακτικά να κρατήσετε. Θα κρατήσουμε σημειώσεις, όχι πρακτικά.
όποιος θέλει μπορεί να πάρει τον τόπο. Στο Δήμο γίνει πολλά τα προηγούμενα χρόνια, ήσασταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Γινόταν το ίδιο, έτσι. Στο Αμμούδι, στα Χαβάνια, στον Αλμυρό. Και ήσασταν αντιδήμαρχος. Με συγχωρείτε. Έτσι όπως έρθει φέτος η επιχείρηση εδώ στο Ρέκας.
αποτέλεσμα, το δύο χρόνο που περάσαμε, 500.000. 100.000. Λέει τώρα, ας πούμε, η μία άποψη, αυτή που είπατε, που σεβόμαστε όλοι, ότι αυτή είναι για το καλό του χωρίου. Όλοι συμφωνούν ότι ναι, αυτή είναι για το καλό του χωρίου. Συμφωνούν ότι αυτή η επιχείρηση έδωσε δουλειά σε πέντε ανθρώπους και επιπλέον έκανε εισπράξη 100-150.000, το οποίο μπορούσε να εξαιρεθεί για τα 150 ευρώ. Να εμποδίζει κανένα στο Δήμαρχο, εάν ήταν η επιχείρηση, ας πούμε, με Ιάννη του Δήμου, να ξέρω τα 150.000 ευρώ. Η απάντηση είναι όχι. Ο Δήμαρχος θα μπορούσε να εξαιρεθεί 150, σε 150 από τα άλλα. Και μετά 300. Δεν το εμποδίζει κανένα. Είναι λοιπόν ψευτοδήλημα ή μια καλή δικαιολογία ότι ξέρει από την αφιλεγγύη για τον καλό του χωριού. Το καλό του χωριού μπορεί να την κάνει να δουλέψει καλά, να δουλέψει σωστά μέσα στην μονιμότητα και όσα χρήματα βγουν από αυτή την επιχείρηση να επενδυθούν όλα στο ίδιο μέρος. Ο Δήμαρχος αποφασίζει να διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα. Δεν το εμποδίζει κανεί να τα αφήσει εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα τη Ελλάδα. Τι εμποδίζεται, εισπράττει χρήματα ο Δήμος αφιλεγγύη και τα παιδί καλούν. Εμάς δεν μας αφήνει λέει τίποτα. Ήταν θέμα του διαχειριστικού, ήταν θέμα θέλησης, βούλησης, προγράμματος, αν θέλετε, του Δήμου. Δεν τον εμπόδισε το Δήμο κανείς να είναι μέσα από κοντά που θέλει. Επομένως λοιπόν, για να συνδυάσουμε και αυτά τα δύο, εμείς σαν συνδυασμός είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάει μαζί του Γιώργος στον τελευταίο, να πάει μαζί με τις άλλες. Ακριβώς γιατί είχαμε την εμπειρία της Ελλάδας και του Δήμου. Ακόμη δεν έχει γίνει υπογραφή και οι ορκωτοί λογιστές που ψηφίσαμε να πάνε να κάνουν έλεγχο σε αυτές τις κινήσεις ακόμη δεν πήγαν. Ούτε έχουμε κανένα λογαριασμό. Έχει κλείσει σχεδόν ένα χρόνο. Είμαστε οκτώ. Στα μέσα του οκτώ. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό το χρέος. Ούτε πού πήγε το χρέος. Γιατί μπορεί να είναι χρέος και να έχει κάνει νέα. Γεια σου με χρέος. Να το χρέο εκεί. Μπορεί να είναι ένα χρέος που κακή διαχείριση. Μπορεί να είναι ένα χρέος από όλα σχολά πράγματα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν κατηγορούμε κανένα. Ξέρουμε όμως ότι στην πλάτη του Δήμου φορτωθήκαν άλλες 400-500.000 ευρώ. Μιλήσατε για συνένεση και μίλησε και γραφτή που είχε γράψει αυτά που είπε, τα έχει γραφτά και τα λέει. Για συνένεση μίλησε. Ποια είναι η συνένεση του συνδυασμού μας που εγώ σας ψήφισα. Το γνωρίζετε. Από πρώτα χέρια από τον ανησιό μου. Δεν είναι φορά η αφιβολία, εντάξει. Ποια είναι η συνένεση αύριο όταν έχω με τον κύριο Μαμαλούκο να κάνει μηνύσεις και να συναντήσω με τον κόσμο για να βγούμε αύριο να πάρουμε τον Δημαρχείο. Ποια είναι η συνένεση του. Η συνένεση μας... Έπρεπε, δεν έπρεπε να φτάσει στο σημείο να κάνει τη μήνυση ή να κάνει αυτά που να γράψει στο βιβλίο. Έπρεπε να κλείσει το περάσιο. Έπρεπε να κλείσει άλλου και εσύ θα μπορούσε. Δηλαδή ζήτησε την νομιμότητα και είναι αυτό δεν αρέσει που ζήτησε την νομιμότητα. Μισό λεπτό. Η συνένεση. Μισό λεπτό. Συνένεση σημαίνει ότι ξεκινάω από μια αρχή 700-500. Δεν μπορεί να είναι συνένεση έτσι μόνο στο κάτω. Λοιπόν, εγώ γίνω μου θέλω να πω ένα πράγμα. Εμείς, σαν συνδυασμό, μαζί με σας, συνέχιζα. Θα πιέσουμε και θα αναγκάσουμε το Δήμο, γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, η ερωτησία της κορακάσης που έχει παράδειγμα. Είναι τα περισσότερα. Είναι τα περισσότερα. Έτσι. Αυτό και μόνο το έχουμε γίνει και αλλού. Δεν είναι μόνο στο κορακάσης που γίνουν οι λύσεις. Εδώ χρωστάμε τώρα προς την στο Δήμο, ας πούμε, ένα μοράκ, έναν μυρό, από το Αστάπλε Χαβάνι. Χρωστάμε πρόστιμα, λεφτά τα οποία χρωστάμε στην Αθηνική Υπηρεσία Δημόσια. Ακριβώς από τέτοιες καταγγελίες ιδιωτών οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τα συμφέροντά τους. Και έχουν δίκιο. Μπορεί να λέμε ότι μα γιατί που κάνουμε αυτό το Δήμο. Μα ο ιδιώτης, ο οποίος είναι μια καρτίνα, και θίγονται τα συμφέροντά του. Λέει δεν μπορώ εγώ να πληρώνω και να βγάζω άδειε να είμαι νομοταγής, διότι θα με ελέγξει ο Δήμος αν δεν είμαι νομοταγής. Και ο Δήμος έχει και πάρα πολύ καρτίνα. Είναι πράγματα τα οποία είναι λεπτές ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο Δήμος να είναι ο πρώτος παράγοντας.